Παρατηρώ ότι όταν σε ρωτάνε δημοσιογράφοι για τον σύντροφό σου, πάντα το στρογυρνάς και λες ότι ο άντρας της ζωής μου είναι ο γιος μου. Αυτό σημαίνει πως όταν βλέπεις φωτογραφίες με τον σύντροφό σου, στα περιοδικά, στις εφημερίδες, εκνευρίζεσαι. Αν δεν ήθελα, αν με ενοχλούσε η δημοσιοποίησή τους, θα εκλώνουν σπίτι μου. Να μην κρυβόμαστε. Όχι ότι μου αρέσει, έτσι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Το έχω πάρει απόφαση. Το λες αυτό γιατί είναι μια φωτογραφία τυπωμένη που δεν μπορεί να αλλάξει, να διαψευστεί. Δεν έχω λόγο να διαψεύσω κάτι. Απλά δεν υπάρχει λόγος και να το συζητάω κιόλας συνέχεια. Δηλαδή είναι πλέον μια κατάσταση τόσο συνηθισμένη. Όπου πάω, περιμένω να με ρωτήσουν γι' αυτό. Πώς σου φαίνεται που μπορεί να σε περιμένουν στο πανόραμα να φάτε για να σε βγάλουν φωτογραφία παπαράτσι? Όλος ο κόσμος δεν έχει, περισσότερος κόσμος δεν έχει συντρόφους. Δηλαδή, είναι και, ξέρεις. Ωραία, δηλαδή το να με ρωτήσει κάποιος να υπόσχεται στα προσωπικά σας. Τι να πω εγώ τώρα. Κατάλαβες, δηλαδή είναι, είναι αναμενόμενη. Και είδαμε και το σύντροφό σας εδώ και αυτό. Και... Τι κάνει εντύπωση. Γιατί να κάνει εντύπωση, αν είναι εδώ ή... Και ποιον αφορά στην τελική. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που έχω πει ότι... Δεν χρειάζεται να με ρωτάνε για αυτό το πράγμα. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Έτσι δεν είναι? Και μετά από τόσο καιρό, έτσι. Και τι μπορεί να έχει αλλάξει μέσα σε 5 μέρες, αν έχει κάνει μια έξοδο. Σε συναντάνε Δευτέρα, την ίδια ερώτηση. Συναντάνε Πέμπτη, ξανά. Την άλλη Τρίτη, έλα πάλι. Ότι αν έχει χωρίσει την Πέμπτη, θα το ανακοινώσει. Ναι, δηλαδή, ναι, και να μην είμαι καλά, εγώ θα βγω να το πω. Ναι. Εντάξει, αυτό. Δεν το έχει συνηθίσει. Έχεις ακούσει, έχεις περάσει, έχεις διαβάσει. Αν το έχω συνηθίσει. Ναι, γι' αυτό και δεν με ενοχλεί. Απλά το βρίσκω πλέον χιουμοριστικό και γραφικό ως ερώτηση την ίδια. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ξέρω ότι η ερώτηση θα πέσει. Όταν πήγες να ψηφίσεις, διέκρινες μια αμφισβήτηση στο πρόσωπό σου του τύπου «Τι να μας πει και εσύ ρε κοκκίνη που τα έχεις όλα βολεμένα»? Εννοείται το φαντάζεται έτσι. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό με την πραγματικότητα σε καμία περίπτωση, αλλά δεν θα μπω και στη διαδικασία να τους αλλάξω τη γνώμη, γιατί έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω. Το τι κάνω εγώ στη ζωή μου και πώς θα καταφέρνω και πώς τα φέρνω βόλτα, σίγουρα τα φέρνω πολύ καλύτερα από άλλους, έτσι, πολύ καλύτερα από άλλους, από τον περισσότερο κόσμο, για να μην λέμε ψέματα, αλλά τα φέρνω και χειρότερα από άλλους. Έχω δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό, έχω πετύχει μετά από πάρα πολλά χρόνια δουλειάς και έχουμε 2012 και δουλεύω από το 90. Δεν είμαι καινούρια. Καταλάβεις, άρα το να πούν ναι μωρέ εσύ που τα έχεις βολεμένα, ναι με ενοχλεί. Νομίζω ότι μπορεί, όχι μόνο εγώ, οποιαδήποτε στη θέση μου, αλλά εγώ μόνο για μένα μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλάω εξ ονόματος άλλων. Ότι μπορώ να έχω υπηρεσία στο σπίτι, προσωπικό, ότι έχω μία να μου φυλάει το παιδί, ότι το έκανα αλλά μου το μεγαλώνει άλλη, ότι έχω άλλη να μου σουγκαρίζει, άλλη να μου σκουπίζει, άλλη να μου βγάζει τα ρούχα να απλωθούν. Δεν υπάρχουν αυτά, τουλάχιστον στη δική μου ζωή. Ούτε κοπέλα για το παιδί έχω. Έχω μια κοπέλα που θα καθαρίσει το σπίτι για μερικές ώρες, 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι. Ούτε έχω την πολυτέλεια να βγω ένα καφέ. Γιατί δεν έχω κοπέλα για το παιδί. Βέβαια, αυτό είναι επιλογή μου. Όχι, δεν μπορώ. Έτσι. Αλλά δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να έχω τη δικαιολογία. Έχω κάποιον να φυλάξει το παιδί, θα πάω να πιω ένα καφέ. Γιατί θέλω να είμαι εκεί. Όταν κοιμάται, όταν ξυπνάει, να είμαι εκεί. Σίγουρα κάποια στιγμή θα πάω. Αλλά όταν είσαι μια γυναίκα στο σπίτι για το παιδί, έχεις τη δικαιολογία έτοιμη, έχεις άνθρωπο. Δεν το σκεφτείς, δεν το προγραμματίσεις. Και την αγωνία φαντάζομαι, γιατί αφήνεις το παιδί σου σε ξένα χέρια. Ναι, δεν ήθελα να το ζήσω, σε καμία περίπτωση. Στην αρχή είχα μια κοπέλα, αλλά μετά έφυγε για τους δικούς της λόγους, προσωπικούς λόγους,
πολύ γλυκούς, αλλά μετά δεν ήθελα. Δηλαδή αποφάσισα ότι δεν θέλω καμία κοπέλα για το παιδί μου. Εδώ και 2 χρόνια έχει γίνει αυτό. 1,5. Δηλαδή κοπέλα εσωτερική είχα μόνο όταν χώρισα για 1,5 χρόνο. Ούτε πριν είχα μέσα στο σπίτι, παρά μόνο βοήθεια. Και τώρα δεν έχω ούτε για βοήθεια. Η κοπέλα που έχω για βοήθεια είναι η μαμά μου, που είναι στήλο, είναι κολόνα. Και δεν υπάρχει καλύτερο από το όταν λείπω εγώ να είναι με τη γιαγιά του το παιδί. Βλέπει δελτία ειδήσεων? Δεν βλέπω τηλεόραση. Τα μοναδικά κανάλια που βλέπω είναι του Αλέξανδρου. Τα παιδικά. Nickelodeon. Ναι, ακριβώς. Disney, Boomerang και τέτοια. Άρα με ποια κριτήρια πήγες να ψηφίσεις? Με τα κριτήρια του εαυτού μου, του παρελθόντος που έχει γίνει ένα πολύ κακό παρόν, τα λάθη που έχουμε κάνει και έχουμε ψηφίσει στο παρελθόν, και ψήφισα με τη συνείδησή μου καθαρή. Μετά τη Θεσσαλονίκη που εμφανίζεσαι με τον Νίκο Οικονομόπουλο, τι θα κάνεις? Θα κάνω κάποιες συναυλίες, κάποιες εμφανίσεις μάλλον εκτός Αθηνών, με την Ελλάδα ή Κύπρο. Και διακοπές μετά, τον Ιούλιο, διακοπές στο εξωτερικό μου με το τσιρικάκι μου. Πού έχετε εξωτερικό? Κάνουμε μετά την Ερμιόνη, σε έναν οικισμό που έχουμε σπίτι 28 χρόνια τώρα, τη μαμά μου το σπίτι. Είναι και αυτό στα πλαίσια της Ελληνίδας μάνας που θέλει να εξασφαλίσει το παιδί της? Ναι, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Δηλαδή και εκείνη παρήχε πάρα πολλά πράγματα και ακόμα παρέχει συναισθηματικά πλέον, γιατί οικονομικά δεν χρειάζεται, αλλά συναισθηματικά είναι, και νομίζω η συναισθηματική εξασφάλιση είναι από τα πιο σημαντικά. Συναισθηματικά, αυτή την περίοδο είσαι εξασφαλισμένη? Υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι επαρκής, υπάρχουν στιγμές που δεν αισθάνομαι. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.